Το θέατρο ουσιαστικά για μένα είναι τουλάχιστον ένας ηθοποιός και τουλάχιστον ένας θεατής. Και μπορεί να γίνει οπουδήποτε, σε οποιονδήποτε χώρο. Το θέμα δηλαδή δεν είναι εκεί. Το ζητούμενο είναι το αν φτάνει κάτω αυτό που έχεις να μοιραστείς. Πριν βγω στη σκηνή, πάντα λέω ότι δεν θα ξαναβγω ποτέ στη σκηνή, δεν θα ξανακάνω αυτή τη δουλειά, δεν αντέχει το στομάχι μου, δεν αντέχει το νευρικό μου σύστημα, δεν αντέχει όλη αυτή τη διαδικασία του να περάσω από τη διαδικασία του εγώ, στην αποταυτοποίηση, στη γενναιοδορία, όλες οι ιδέες, όλες οι αισθήσεις να μπορέσουν να είναι ακριβείς και με στόχο και να είμαι και παράλληλα ανοιχτός να εισπράξω αυτό που μπορεί να προσπαθεί το κοινό να επικοινωνήσει μαζί μου. Οπότε πριν βγω στη σκηνή έχω πάντα πάρα πολύ άγχος, τρώω άπειρα από την Μπέρκο Παπαδοπούλου. Μασουλά, όλες οι τσέπες μου είναι πάντα στο θέατρο γεμάτες με μπισκότα για να μαζεύουν τα υγρά του στομάχου. Το lifestyle είναι μια άλλη δουλειά, το να είσαι ηθοποιός είναι μια άλλη δουλειά. Το να είμαι ηθοποιός έχει να κάνει με το ότι φτιάχνω συγκεκριμένους χαρακτήρες. Αυτό σημαίνει και ετυμολογικά η λέξη. Και αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό που προσπαθώ να κάνω. Το lifestyle αναγκαστικά ως ένα βαθμό εντάσσομαι σε αυτό. Ακούσια, θα έλεγα. Ή μάλλον και ακούσια, γιατί υπογράφω γι' αυτό στα συμβόλαιά μου υπάρχει και θα προμοτάρω τη δουλειά που κάνω. Αναγκαστικά ο κόσμος με αναγνωρίζει, οπότε οφείλω να συμπεριφέρομαι και με έναν τρόπο λίγο πιο κοινωνικό, ακόμη και σε φάσεις που μπορεί και να μην έχω τις αντοχές να το κάνω. Οφείλω να είμαι ακόμη πιο ευγενής, ακόμη πιο όλα τα θετικά μου κομμάτια και λιγότερο τα αρνητικά μου. Δεν εντάσσομαι, δεν θεωρώ ότι εντάσσομαι στο lifestyle, γιατί δεν έχω ενταχθεί έτσι κι αλλιώς σε αυτού του είδους ζωή. Δεν βγαίνω πολύ, δεν δείχνομαι πολύ, προσπαθώ να μην δείχνομαι. Δεν είναι θέμα ταπεινοφροσύνης, είναι θέμα ότι δεν προλαβαίνω. Θέλω σε αυτή τη ζωή να βελτιώσω όσο περισσότερο μπορώ τον εαυτό μου. Δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Σαφώς και ο έρωτας είναι πολύ σημαντικός. Προφανώς πια στα 37 μου θέλω να πιστεύω ότι έχει περισσότερα στοιχεία αγάπης και λιγότερα τρέλα και σαρκοφαγικής διαδικασίας, όπως έχει τα μικράτα μου. Τώρα το αν οι Έλληνες είμαστε παθιασμένος λαός, το έχω απομυθοποιήσει λίγο αυτό. Έχω δει παθιασμένος λαός πώς είναι. Εμείς είμαστε λίγο δίθεν στο κομμάτι του ερωτικού, γιατί έχουμε πάρα πολλά συμπλέγματα στο γύρω με το ερωτικό. Ένα από αυτά είναι ότι ακόμη το πρότυπο του γάμου είναι στην Ελλάδα το πρώτο. Οπότε κοιτάζουν τι θα παντρευτούμε και το τι έχει να κάνει με ιστορικό και με μέλλον και με εξουσία ή με ύλη. Και δυστυχώς αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων, όσο και αν θέλουμε να μην το παραδεχόμαστε. Το μεγαλύτερο ποσοστό ακόμη είναι στο προσκολλημένοι σε ιδέες ταμπού που δεν έχουν να κάνουν με ουσία της ουσικής, έχουν να κάνουν με ουσία επιφανική. Έχει να κάνει αυτό που έχουν εκπαιδευτεί. Να μην ξέρουν τι θέλουν.